την παρουσίαση της πρώτης φάσης του master plan του λιμανιού από την εταιρεία και σήμερα είχαμε την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Φορέων Χρηστών του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάσαμε την αναπτυξιακή πολιτική του οργανισμού και διάφορα ζητήματα στα οποία ζητήσαμε τη συμμετοχή των φορέων χρηστών, τη βοήθεια και τις βασικές κατευθύνσεις που θα θέλανε να δώσουν για τη διαμόρφωση αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής του οργανισμού. Χοντρικά σας λέμε ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε το master plan του οργανισμού και ήδη προχωράμε με ένα συντεταγμένο τρόπο να ενσωματώσουμε όλες τις προτάσεις, τις απόψεις και τις προσδοκίες των φορέων χρηστών σε αυτό το master plan, σε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο. Ήρθαν 23 φορείς χρήστες στη συνάντηση και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν εντός των επόμενων 2 εβδομάδων θα κατατεθούν στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης καθώς και στην εταιρεία και θα πάρει και η εταιρεία που έχει αναλάβει το αναπτυξιακό σχέδιο. Για να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική τη συνάντησή μας και τις προσδοκίες να τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, δημιουργήσαμε 2 υποομάδες. Η μία αφορά στην βελτίωση και διαμόρφωση βελτίωση αυτού που ονομάζουμε επιβατικού λιμανιού. Άρα δηλαδή να φτιάξαμε μία ομάδα εργασίας από τους φορείς χρήστες, κάποιους από αυτούς, η οποία ομάδα εργασίας θα δει πώς θα βελτιώσει και το ζήτημα της έλευσης των κρουαζεροπλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όσο και το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του λιμανιού με άλλα λιμάνια στο Αιγαίο και αλλού. Γιατί μπορούμε, εντάξει, το Αιγαίο υπό την ευρεία έννοια, όχι μόνο νησιά εννοώ, είναι και το ζήτημα της Μήνης. Άρα λοιπόν, κοιτάμε μέσα από αυτή την ομάδα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να βρούμε λύσεις. Θα υπάρξει συγκεκριμένες παρεμβάσεις της ομάδας αυτής, έτσι ώστε να βρούμε κάποιες λύσεις για την ανάπτυξη του επιβατικού λιμανιού. Αντίστοιχα, φτιάξαμε και μια άλλη ομάδα με τους χρήστες φορείς, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη του εμπορικού λιμανιού και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση κάποιων καθυστερήσεων και κάποιων αναγκαίων μεταβολών που πρέπει να κάνουμε μέσα στο λιμάνι για να συγχρονιστούμε έτσι ώστε να αυξήσουμε την εγχώρια προς εξαγωγή τα εμπορευματοκιβώτια, τα εγχώρια προς εξαγωγή, αλλά και άλλα. Έτσι λοιπόν, με τις 2 αυτές ομάδες εργασίας, θεωρούμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία κοινών μαζί με τους φορείς χρήστες κατευθύνσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά προβλήματα του λιμανιού. Υπάρχει και ένα τρίτο μεγάλο ζήτημα, το οποίο αφορά στην οδική σύνδεση, οδική και θα έλεγα εγώ στη βελτίωση της σύνδεσης του λιμανιού τόσο με τους σιδηροδρομικούς όσο και με τους οδικούς άξονες. Θεωρούμε ότι εκεί υπάρχει η ανάγκη κοινής συνεργασίας με τους φορείς έτσι ώστε να επιταχύνουμε και εκεί τις διαδικασίες. Είναι θετικότατο το ότι οι φορείς και στα 3 αυτά ζητήματα που σας έθεσα, οι φορείς χρήστες θέλουν να βοηθήσουν και όχι μόνο αυτό, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις που είχαν, νομίζω ότι μας δείχνουν και κάποιες κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες.
Το τελευταίο που θα ήθελα εγώ έτσι να παρουσιάσω πριν μπούμε και να μιλήσει και ο κύριος Μακρύς, ο διευθύνων, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση όπου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε άλλη κατάσταση από το λιμάνι του Πειραιά ως προς τα ζητήματα που αφορούν μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις ή παραχωρήσεις το οτιδήποτε, ότι περιμένουμε, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε και όλα πρέπει να σας το πω εξ αρχής, ότι περιμένουμε τη διαπραγμάτευση να δείξει και με βάση τη διαπραγμάτευση και τη μεγάλη εικόνα θα έχουμε και υπακούοντας και αν θέλετε πλήρως μέσα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής που θα υπάρξει, θα προχωρήσουμε προς τις κατευθύνσεις που χρειάζεται να προχωρήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η πολιτική ηγεσία, δηλαδή και το Υπουργείο, ο κύριος Ρίτσας ως υπουργός της αρμόδιος για τα λιμάνια και για μας εδώ, και ο κύριος Σταθάκης ως υπουργός ανάπτυξης για τα κομμάτια που αφορούν και υπεύθυνος για αυτά, και ο κύριος Δραγασάκης που με το ΤΑΙΠΕΔ έχει τις παρεμβάσεις που αφορούν στο κομμάτι του ΤΑΙΠΕΔ και της ανάπτυξης κτλ. Μας έχουν δώσει ως εντολή και αυτοί εφαρμόζουμε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωράει με το Master Plan, προχωράει με αναπτυξιακό πρόγραμμα, προχωράει με επενδυτικό πρόγραμμα. Άρα όλοι δουλεύουμε για να αναπτύξουμε το λιμάνι, να ανεβάσουμε κατηγορία το λιμάνι όπως λέει και ο κύριος Μακρύς και να προχωρήσουμε σε μια ανάπτυξη του λιμανιού και βελτίωση της θέσης του σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούμε και αυτή είναι και η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης σε σχέση με τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και ανεξάρτητα αυτή τη στιγμή από το πώς η διαπραγμάτευση θα προχωρήσει και θα τελειώσει και σε τι χρόνους και σε τι κατευθύνσεις. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά που θέσαμε και τα αναπτυξιακά που υπάρχουν πρέπει να γίνουν βελτιώνοντας συνεχώς τη θέση του λιμανιού και βελτιώνοντας συνεχώς την αξία του λιμανιού. Η προηγούμενη πολιτική, εννοώ των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν μιλάω πολιτική του οργανισμού, γιατί σας είπα κυβερνητική πολιτική ήταν, η προηγούμενη πολιτική των κυβερνήσεων να μην αναπτυχθεί το λιμάνι και να περιμένει τον όποιο επενδυτή, καθυστέρησε το λιμάνι στο να αναπτυχθεί και δημιούργησε ένα ζήτημα ανταγωνισμού του λιμανιού με άλλα λιμάνια. Άρα λοιπόν εμείς προχωράμε κανονικά σε αυτή την πολιτική ανάπτυξης του λιμανιού. Αυτά τώρα γενικά ο κύριος